Το δρόμο προς τη δικαιοσύνη κινδυνεύουν να πάρουν οι γονείς δύο ανήλικων παιδιών από τον Άγιο Νικόλαο, που από την αρχή της σχολικής χρονιάς, αντιδρώντας τα μέτρα για τον κορονοϊό, δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Επικαλούνται διάφορους λόγους για να μην φέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Τη μία το Σύνταγμα, ότι παραβιάζεται με όλα αυτά τα μέτρα που εφαρμόζονται. Από την άλλη, ότι οι μάσκες προκαλούν στα παιδιά, θα προκαλέσουν ενδεχομένως στα παιδιά τους κάποιες βλάβες. Ότι αρνούνται να γίνουν τα τεστ στα παιδιά, γιατί θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα από όλη αυτή τη διαδικασία στα παιδιά του. Αν και η οδηγή από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση Λασιθίου και την υπεύθυνη διαχείριση COVID για τα δημοτικά σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας ήταν προς τη διεύθυνση του σχολείου να ενεργοποιηθούν κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι, προκειμένου να συνετιστούν οι γονείς των δύο μαθητών, η αδυναμία να βρεθεί λύση μέχρι τώρα φαίνεται ότι οδηγεί την υπόθεση στην εισαγγελία. Σε αυτήν την υπόθεση που έχουμε, ενημερώθηκε η διεύθυνση και έδωσε εντολή να τηρηθεί ακριβώς όλη η διαδικασία, δηλαδή να κληθούν και οι ψυχολογικοί και οι κοινωνικοί λειτουργοί, και εφόσον δεν πιστούν, να ενημερωθεί άμεσα η εισαγγελία. Αυτή ήταν η εντολή της διεύθυνσης. Από ό,τι ενημερωθήκαμε, δεν κατάφεραν οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί να πείσουν την οικογένεια για να επιστρέψουν τα παιδιά στο σχολείο. Βέβαια, όλο αυτό το διάστημα και πριν και μετά, το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν με ήρεμο τρόπο να πείσουν την οικογένεια ότι το όφελος των παιδιών είναι να είναι στο σχολείο. Και αν όλα αυτά δεν έχουν αποτέλεσμα, θα ενημερωθεί η εισαγγελία γιατί δεν είναι ασφαλή τα παιδιά στο σπίτι ή τα παιδιά είναι ασφαλή στο σχολείο αυτή τη στιγμή. Το φυσικό τους περιβάλλον είναι το σχολείο. Δεν είναι η πρώτη φορά που στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου έχει φτάσει τέτοια υπόθεση από την αρχή της σχολικής χρονιάς, καθώς εκτός από τα δύο παιδιά της συγκεκριμένης οικογένειας, η απουσία ενός ακόμη παιδιού από το σχολείο του στην Ιεράπετρα πριν από κάποιο διάστημα είχε επίσης κινητοποιήσει τις αρχές. Στην περίπτωση αυτή, η μητέρα, σύμφωνα με την υπεύθυνη διαχείρισης COVID της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Λασιθίου, μετά την κλήση του εισαγγελέα, θέλησε να συμμορφωθεί και έτσι το παιδί να επιστρέψει στο σχολείο δίχως άλλες συνέπειες, όπως για παράδειγμα να χάσει λόγω απουσιών τη χρονιά. Σίγουρα, από την περίπτωση που χειριστήκαμε στην Ιεράπετρα και τελικά η μαμά πείθηκε να το επιστρέψει, είμαστε όλοι σίγουροι ότι το μεγαλύτερο κέρδος είναι τα παιδιά να επιστρέψουν στο σχολείο, στο φυσικό τους χώρο. Όχι για το μαθησιακό τους κομμάτι μόνο, για το κοινωνικό, για το ψυχολογικό τους. Πάντως, σύμφωνα και με τις νέες ρυθμίσεις του ποινικού κώδικα, οι γονείς των παιδιών που δεν μεριμνούν για τη φίτησή τους στο σχολείο αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο άσκησης ποινικής δίωξης που επισύρει ποινή φυλάκισης μέχρι 2 έτη και χρηματική ποινή, ενώ δεν αποκλείεται η πιθανότητα ακόμη και αφαίρεσης της επιμέλειας. Ο νόμος δίνει δυνατότητα στον εισαγγελέα προς δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση είναι η ποινική και τιμωρεί με φυλάκιση έως 2 ετών τους γονείς οι οποίοι δεν φροντίζουν και να εποπτεύουν την καθημερινή, να εποπτεύουν και να παρακολουθούν τη φίτηση των παιδιών. Το δεύτερο έχει να κάνει ότι ο εισαγγελέας μπορεί με διάταξή του, εφόσον διαπιστώσει ότι γίνεται κακή χρήση της γονικής μέρημνας από πλευράς αυτών που έχουν τη φροντίδα του παιδιού ή των γονέων πολύ περισσότερο, να διατάξει ακόμη και την απομάκρυσή τους, την ανάθεσή τους σε άλλη οικογένεια, κατά κανόνα συγγενική, στους παππούδες ή σε άλλα συγγενικά πρόσωπα, ακόμη και να καταφύγει στην έσχατη λύση της ανάθεσης της επιμέλειας σε κρατικό ίδρυμα.